Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είναι Κυριακή σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2024 και τα σχόλια το πρωί μου έδωσαν την ευκαιρία να ανεβάσω κομμάτια από ένα βίντεο που είχαμε γυρίσει μαζί με τον Πάνο πριν λίγες μέρες και δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να ανεβάσω αυτά τα κομμάτια και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Χθες έκανα μια ανάρτηση στην καρτέλα κοινότητα όπου έγραψα ότι η επιθυμία για εκδίκηση είναι ξεκάθαρα ναρκισιστικό χαρακτηριστικό. Κάτω από ένα βίντεο για την τιμωρία των ναρκισιστών, αν τιμωρούνται οι ναρκισιστές σε αυτή τη ζωή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο του βίντεο, βρήκα ένα σχόλιο το οποίο έλεγε: «Σας σέβομαι και σας εκτιμώ πολύ. Είμαι θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης, όμως η επιβεβαίωση δεν μου αρκεί». Δηλαδή η κοπέλα αυτή που γράφει ξεκινάει με το «σας σέβομαι και σας εκτιμώ πολύ», μια δήλωση. Έγραψε στην αρχή στο σχόλιο της και μου θυμίζει πολύ το «με συγχωρείτε αλλά», «να με συγχωρέσετε αλλά». «Σας σέβομαι και σας εκτιμώ πολύ» είναι δήλωση. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δηλώνει ότι μας σέβεται και μας εκτιμά πολύ, αυτό ισχύει, γιατί διαφάνηκε και στη συνέχεια. Είμαι θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης. Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για το αν είναι όντως θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης ή όχι. Θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε και να μην είναι. Όμως η επιβεβαίωση δεν μου αρκεί. Δηλαδή δεν της φτάνει να γνωρίζει μέσα από τα βίντεο, να επιβεβαιώνει μέσα από τα βίντεο ότι τα θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης. Θέλει και κάτι άλλο. Τι θέλει, το είπε στη συνέχεια εκδίκηση. Ούτε η χρόνια ψυχοθεραπεία με βοήθησε. Άρα λέει ότι είμαι θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης, δεν μου φτάνει η επιβεβαίωση, δεν με έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία που έχω κάνει για χρόνια. Η δική μου επούλωση, και ντρέπομαι ως και φοβάμαι για τον εαυτό μου, είναι η τιμωρία του. Δηλώνει ότι για να επουλωθούν τα δικά της τραύματα είναι μονόδρομος το να τιμωρηθεί αυτός που θεωρεί ότι είναι ο ναρκισιστής που την έχει κακοποιήσει. Δεν μου αρκεί να ξέρω ότι είμαι θύμα. Μόνο η τιμωρία του. Θαυμαστικό. Αν ήταν δυνατόν, θα τον τιμωρούσα με τα ίδια μου τα χέρια. Θαυμαστικό. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Τόσο απλά. Θαυμαστικό. Διαβάζω αυτό το σχόλιο. Μεταξύ μερικές φορές όταν διαβάζω ένα σχόλιο, επειδή είναι εκατοντάδες τα σχόλια, μπορεί να μην είμαι και πολύ συγκεντρωμένη. Γιατί τώρα που το ξαναδιαβάζω, φαίνεται ξεκάθαρα ο ναρκισισμός της κοπέλας από αυτά που γράφει, από αυτές τις λίγες αράδες που γράφει. Της απάντησα ως προς το «η χρόνια ψυχοθεραπεία δεν με βοήθησε», της απάντησα «άλλαξε ψυχολόγο» ή «μπορεί να είσαι και εσύ ναρκισίστρια». Γι' αυτό να επιμένεις τόσο πολύ στην εκδίκηση. Κάτι δεν πάει καλά. Πραγματικά, αν ένας άνθρωπος κάνει ψυχοεκπαίδευση, κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία και εξακολουθεί να έχει αιμονή με το να εκδικηθεί τον πρώην, τον θήτη, έτσι όπως τον ονομάζει, κάτι δεν πάει καλά. Οπότε της έγραψα κι εγώ, άλλαξε ψυχολόγο, δηλαδή υπάρχει μία περίπτωση ο ή ψυχολόγος που πας να μην έχει γνώσεις περί ναρκισιστικής κακοποίησης και να μην σε βοηθά να επουλώσεις τα τραύματα σου, ή μπορεί να είσαι και εσύ ναρκισίστρια. Δεν της είπα εσύ η ναρκισίστρια, και εσύ ναρκισίστρια. Το πήρα ως, εφόσον έτσι το είπε, ίσως όντως να ήταν ναρκισιστής. Γι' αυτό να επιμένεις τόσο πολύ στην εκδίκηση, κάτι δεν πάει καλά. Και μου απαντάει, βλέπω έγινε και η διάγνωση με ένα μπορεί μπροστά, που εγώ ξέρω ότι έχω περάσει. Όλα στο βωμό της τηλεθέασης. Δηλαδή, κάνει αμέσως τον τάρβο. Deny, attack, reversing victim with offender. Αρνείται ότι έχει δηλώσει πράγματα για τα οποία και καλά έγραφε στο πρώτο σχόλιο ότι ντρέπεται και φοβάται για τον εαυτό της. Μου επιτίθεται εμένα, με κατηγορεί ότι είναι όλα στο βωμό της τηλεθέασης. Εν τω μεταξύ είναι χαζό αυτό το πράγμα, γιατί αν εγώ ήθελα να έχω τηλεθέαση στο κανάλι ή να με ευνοήσει ο αλγόριθμος,
θα καθόμουν και θα άφηνα τον οποιονδήποτε να γράφει, να πηγαίνω να του γράφουν άλλοι από κάτω, να γίνεται ο μαύρος χαμός. Έτσι ανεβαίνει ο αλγόριθμος. Όχι με το να απαντάω με ευθύτητα και σοβαρότητα, ακόμη και σε σχολεία τα οποία είναι τέτοιου είδους. Τις γράφω μάλιστα και τις βάζω το, το Luminol. Λοιπόν, το emoji που έχει φτιάξει η Λίτσα με τον Luminol. Τα χάσες, ψέκασα με Luminol γράφοντας σου ίσως να είσαι και συναρκισίστρια και έτσι αποκαλύπτεσαι. Γιατί σίγουρα αυτό με το οποίο απάντησε, η απάντηση της είναι η απόδειξη ότι η ίδια έχει ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Μπορεί και αυτός με τον οποίο ήταν ή αυτός που θέλει να εκδικηθεί να έχει επίσης ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι πώς αντέδρασε με ντάρβο σε μια απάντηση που της έδωσα σε ένα σχόλιο. Κάτω από την ανάρτηση αυτή στην καρτέλα κοινότητα υπάρχει μια φίλη που γράφει: «Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που θέλουν να εκδικηθούν. Αν καταφέρω να ξεφύγω από κάποιον, δεν θέλω καμία σχέση μαζί του για κανέναν λόγο. Δεν θέλω να καταναλώνω ούτε ένα χιλιοστό ενέργειας για χάρη του, γιατί αρκετή ενέργεια μου πήρε τόσο καιρό που ήμουν συνεξαρτημένη. Προτιμώ την ενέργειά μου να τη στρέψω προς τη θεραπεία του τραύματος και όχι σε εκείνον που με τραυμάτισε. Γι' αυτό και κάνω no contact και με όλα τα flying monkeys, δηλαδή τα επτάμενα πεθυκάκια, γιατί με το να μεταφέρουν πληροφορίες σαμποτάρουν τη θεραπεία». Εδώ είναι η υγιής αντίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος όντως είναι θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όντως θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης λέει: «Αν καταφέρω να ξεφύγω από κάποιον, δεν θέλω καμία σχέση μαζί του, για κανένα λόγο. Δεν θέλω να καταναλώνω ούτε ένα χιλιοστό ενέργειας για χάρη του, γιατί αρκετή ενέργεια μου πήρε τόσο καιρό που ήμουν συνεξαρτημένη. Προτιμώ την ενέργεια μου να τη στρέψω προς τη θεραπεία του τραύματος και όχι σε εκείνο που με τραυμάτισε. Γι' αυτό και κάνω no contact και με τους υπτάμενους πυθίκους, γιατί με το να μεταφέρουν υπτάμενοι πύθικοι πληροφορίες σαμποτάρουν τη θεραπεία». Αυτή είναι η υγιής αντιμετώπιση της ναρκισιστικής κακοποίησης από ένα θύμα που ξύπνησε και που βάζει όλη του την ενέργεια στο να επουλώσει τα τραύματα του και δεν ασχολείται με το τι κάνει ο ναρκισιστής και δεν θέλει ούτε να τον εκδικηθεί, ούτε να τον πνίξει με τέτοια του τα χέρια, ούτε τίποτα άλλο. Κάτω λοιπόν από την ανάρτηση αυτή στην καρτέλα κοινότητα, μία φίλη έκανε μια εξαιρετική ερώτηση, ένα εξαιρετικό ερώτημα. Αν, λέει, για να ηρεμήσεις, νιώθεις την ανάγκη να αποκατασταθεί το όνομά σου μετά από smear campaign. Το smear campaign έχουμε κάνει podcast, το 68ο podcast, που σημαίνει εκστρατεία δυσφήμισης από ναρκισιστή. Είναι και αυτό ναρκισιστικό χαρακτηριστικό? Πάρα πολύ ενδιαφέρον το fact, το δεδομένο για την εκδικητικότητα. Η φίλη λοιπόν δέχεται αυτό που θέλει να πει η ανάρτηση και που είναι στην ουσία το ψυχοεκπαιδευτικό κομμάτι της ανάρτησης, ότι η ανάγκη για εκδικητικότητα είναι ναρκισιστικό χαρακτηριστικό, και πάει παρακάτω να κάνει το εξής ερώτημα. Τι γίνεται όταν έχεις δεχτεί ναρκισιστική κακοποίηση, έχεις δεχτεί smear campaign, έχεις δεχτεί δηλαδή δολοφονία χαρακτήρος, είπαμε επεισόδιο του podcast 68, και μετά για να ηρεμήσεις νιώθεις την ανάγκη να αποκατασταθεί το όνομά σου? Και της γράφω από κάτω: «Αυτό που λες είναι ακόμα ταλαιπωρία από την ναρκισιστική κακοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεχθείς ναρκισιστική κακοποίηση και η ναρκισιστική κακοποίηση εξελιχθεί τόσο ώστε να περιλαμβάνει και το smear campaign, δηλαδή συντεταγμένα άνθρωποι οι οποίοι είναι υπτάμενοι πίθηκοι και enablers του αρχικού ναρκισιστή που σε έχει βάλει στο μάτι και εσύ αντιστάθηκες, αρχίζουν να διαδίδουν για σένα ψεύδι, συκοφαντίες και ούτω καθεξής». Δείτε το podcast νούμερο 68. Με άγγιξε αυτό το ερώτημα και όπως είπα και στην αρχή, αυτές τις μέρες άνοιξε ένα τραύμα μου. Άνοιξε ένα τραύμα μου το οποίο έχει να κάνει με την άδικη μεταχείριση και ουσιαστικά το mobbing που δέχθηκα από ομάδα ψυχολόγων στην Κύπρο. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι στην Κύπρο οι οποίοι μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο, για όνομα του Θεού. Είναι μία ομάδα. Και το λέει ο Erich Fromm στο βιβλίο του «Η καρδιά του ανθρώπου», ότι δεν υπάρχουν μόνο ναρκισιστικοί άνθρωποι, υπάρχουν και ναρκισιστικές ομάδες, οι οποίες συσπυρώνονται γύρω από 1-2 επιφανείς ναρκισιστές. Οι υπόλοιποι πάνε κοντά τους γιατί θέλουν να πάρουν δύναμη από τη δύναμη τους και να προστατεύονται από την κακία τους.
αυτοί που κάποιες φορές τους λέμε enablers, δηλαδή διευκολυντές των ναρκισσιστών, οι πτάμενοι πίθηκοι των ναρκισσιστών, στην ουσία για μένα είναι συνεργάτες τους. Έχω δεχθεί απίστευτο ψυχολογικό πόλεμο με πολλές προεκτάσεις. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ο λόγος που δεν μιλάω γι' αυτό είναι γιατί ουσιαστικά θέλω να ξεπεράσω τα τραύματα. Όχι να τα ανοίγω ξανά και να μιλάω γι' αυτά. Όμως επειδή πρόσφατα είχα κάνει ένα βίντεο με έναν επιφανή άνθρωπο από το εξωτερικό και αυτό το βίντεο ξύπνησε ένα πρόσωπο το οποίο σίγουρα δεν βρίσκεται μέσα στο σκληρό πυρήνα αυτό που μου έκαναν μόπινγκ, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ακούσει τη συκοφαντική δυσφήμιση και την αναπαράγει χωρίς καμία εδώ. Ένα πρόσωπο το οποίο παρουσιάζεται και καλά ότι έχει γνήσιο ενδιαφέρον για την υγεία, γνήσιο ενδιαφέρον για την επιστήμη, ενώ στην ουσία θέλει μόνο να εκδικηθεί. Τι να εκδικηθεί, να επιτεθεί ουσιαστικά, γιατί δεν έχω κάνει κάτι σε κάποιο για να εκδικηθεί. Άνοιξε αυτό το τραύμα μου και σε ένα βίντεο που κάναμε με τον Πάνο Διηγητικό έχω κάνει κάποιες αναφορές. Δεν το έχω ανεβάσει αυτό το βίντεο. Τώρα όμως που είδα αυτό το ερώτημα για την επιθυμία αποκατάστασης του ονόματος σου μετά που έχεις δεχθεί smear campaign από ναρκισσιστή, στη δικιά μου περίπτωση ήταν πολύ πιο κλιμακούμενο, γιατί μιλούμε για περιπτώσεις τις οποίες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα λέγονταν κουβέντες για μένα, λέγονταν σε ανθρώπους δεξιά και αριστερά και γενικά υπήρχε μία εκστρατεία η οποία ήθελε να ενημερώσει τον κόσμο ότι είμαι επικίνδυνη, ότι δεν είμαι ικανή να ασκώ το επάγγελμα του ψυχολόγου, ότι δεν είμαι εγγεγραμμένη ειδική ψυχολόγος, ήδη δηλαδή οι οποίοι αντικανονικά και παράνομα δεν με ενέγραφαν, με κατηγορούσαν μετά ότι, ότι ήμουν παράνομη. Λοιπόν, είπα ότι δεν θα το ανέβαζα αυτό το βίντεο, γιατί λέω τι νόημα θα έχει να καθίσω τώρα να αναμασάω ιστορίες με αγρίους. Δείτε λίγο τι είχα πει στον Πάνο σε εκείνο το διηγητικό και να επιστρέψουμε να δούμε για την ανάγκη αποκατάστασης της υστεροφημίας μας και κατά πόσο αυτό είναι κάτι που θα μας κάνει καλό να το κάνουμε ή να το έχουμε ως στόχο ή αν μας βοηθάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι να το δούμε λίγο σφαιρικά. Πάμε. Η ιστορία δική μου, επειδή χθες συζητούσαμε για την ιστορία που είχα εγώ με το mobbing, με τον επαγγελματικό πόλεμο, κράτησε πάνω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά, που το 2004 στο 2022 κράτησε τούτη ιστορία. Που ενώ είχα δίκιο, ενώ δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι σε εκείνη τη συνθήκη που βρισκόμουν, ήμουν στόχος επίθεσης. Και για τούτα όλα τα χρόνια ήξερα ότι αδικούμουν και δεν περνούσε από το χέρι μου να άρω την αδικία. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι δικαστικές διαδικασίες παίρνουν μεγάλο χρονικό διάστημα να περατωθούν. Κέρδισα τη δίκη στο ανώτατο δικαστήριο το 22, αγάπη. Wow. Δηλαδή, τόσα χρόνια, ενώ εγνώριζα ότι αδίκως δεν έγινε τον η δουλειά μου, έπρεπε να αντέξω τη γνώση ότι αδικούμε κατάφορα, παρόλο που αδικούμε κατάφορα και παράλληλα υπάρχει και μία εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον μου. Να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα. Όταν πήγα εγώ να σπουδάσω στην Ελλάδα το 1993, αυτό που γνώριζα και αυτό που ίσχυε στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ότι αν τελειώσεις τις σπουδές σου της ψυχολογίας σε έναν αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και το τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο τελείωσα, είναι το πιο αξιόλογο τμήμα ψυχολογίας στην πιο ψηλή κατάταξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια και σε πολύ ψηλή θέση κατάταξη στην Ευρώπη. Και μάλιστα όταν είχαμε πάει στο πανεπιστήμιο, μας είπαν οι καθηγητές μας ότι έκαναν αγώναν, ο οποίος νομίζω αγώνας ακόμη συνεχίζεται, ούτως ώστε να γίνει πενταετές το πτυχίο, γιατί είχε μέσα και την πρακτική εξάσκηση, είχε μέσα και τη διπλωματική εργασία. Και μάλιστα μας είχαν πει να προγραμματίζετε ότι σε 5 χρόνια θα τελειώσετε τις σπουδές σας, γιατί ο όγκος των μαθημάτων είναι για 5 χρόνια.
Εγώ κατάφερα να τις τελειώσω στα τέσσερα, όχι μόνοι μου, ήταν ακόμη τρεις συμφοιτητές μου, τρεις συμφοιτητρίες μου. Ήμασταν τέσσερα άτομα από το έτος που τελειώσαμε στα τέσσερα χρόνια. Ήταν τέσσερα τα nerds. Ναι, είμαστε φυτά. Τέλος πάντων, εγώ τελείωσα τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, είχα και τη διπλωματική μου εργασία, έκανα και την πρακτική μου εξάσκηση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, πάνω σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Και έρχομαι στην Κύπρο έχοντας εις γνώση μου πως μόνο με το αναγνωρισμένο πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μπορώ να εργάζομαι. Και όντως άρχισα να εργάζομαι. Δύο χρόνια μετά ανακοινώνεται ότι ψηφίστηκε και μπαίνει σε εφαρμογή ένας νόμος ο οποίος λέει ότι για να έχεις άδεια να εξασκήσεις επαγγέλματος εγγεγραμμένου ψυχολόγου, το λέγαν τότε, τώρα το λένε ειδικού ψυχολόγου, πρέπει να έχεις πτυχίο και να έχεις και μάστερ με πρακτική μέσα. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να ισχύει όμως για όλους και πριν από αυτό. Όταν έρχεται μια καινούργια νομοθεσία, υπάρχουν οι νόμοι του grandfathering. Δηλαδή, όταν εφαρμόζεται μια νέα νομοθεσία, τα πρόσωπα που αποδεδειγμένα εργάζονται σε εκείνον τον τομέα και αποδεδειγμένα έχουν τα προσόντα τα οποία προηγουμένως ήταν τα minimum, τα bare minimum για αυτήν τη θέση, πρέπει να γραφτούν. Για να καταλάβεις, αγάπη μου, μεταβατικές διατάξεις του πρώτου νόμου έλεγαν ότι άτομα τα οποία είχαν διετές δίπλωμα, όχι πτυχίο πανεπιστημίου τετραετές, διετές δίπλωμα και εργάζονταν, μπορούσαν με βάση τον grandfathering να γραφτούν. Mm-hmm. Άτομα που είχαν τριετές δίπλωμα ή τριετές bachelor και εργάζονταν να γραφτούν. Εγώ είχα τετραετές πτυχίο, το οποίο στην ουσία ήταν Bachelor of Science, επειδή είχε μέσα και πρακτική εξάσκηση και εργαστήρια και ούτω καθεξής. Από πολύ αναγνωρισμένων πανεπιστήμιων, ήμουν η πρώτη που θα έπρεπε να γραφτώ. Θυμούμαι μέχρι τώρα ότι είχα πάει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθαλάσσας. Θυμάμαι και ποιοι ήταν οι ψυχολόγους που έπαιρναν τις αιτήσεις, ήταν η κυρία Λιγία Επούλου. Θυμάμαι και το φάκελο. Μάλιστα, ετοίμασε μου μια δικηγόρο στα χαρτιά μου. Πού ήταν οι αποδείξεις ότι επλήρωνα κοινωνικές ασφαλίσεις για δύο χρόνια, ήταν το πτυχίο μου, ήταν αναγνώριση του πτυχίου μου, οι αναλυτικές μου βαθμολογίες κλπ. Κλπ. Για να καταλάβεις με τα ίδια χαρτιά, με τα ίδια χαρτιά των αναλυτικών βαθμολογιών, όταν είχα πάει ένα χρόνο πριν στο Manchester και ζήτησα να κάνω μάστερ, μου απάντησαν από δύο πανεπιστήμια ότι ήμουν overqualified for master's degree. Επειδή τα πανεπιστήμια στην Αγγλία είναι τρία χρόνια διάρκεια του, και το μάστερ του έναν ήταν τότε. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ έκανα την αίτησή μου. Ούσα σίγουρη ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γραφτώ με βάση τις μεταβατικές διατάξεις, τι συνέβη και όμως. Το πρώτο συμβούλιο εγγραφής έγραψε μόνο κάποιους και μετά διαλύθηκε. Για κάμποσα χρόνια δεν υπήρχε συμβούλιο εγγραφής. Εγώ δεν ήμουν εγγεγραμμένη ψυχολόγος επειδή δεν είχε να ανοιχθεί ποτέ ο φάκελος μου. Ποτέ. Εντάξει. Και μετά όταν συστάθηκε το νέο συμβούλιο εγγραφής, πήρα τηλέφωνο και ρώτησα και μου λένε: μα δεν βρίσκουμε το φάκελο σου, πρέπει να κάνεις καινούριο φάκελο. Μου είπαν. Ναι. Οπότε το 2004 έκανα καινούργια αίτηση. Και μου απαντήσαν το 2006 ότι δικαιούμουν να γραφτώ, αλλά επειδή πέρασε πολύ καιρό που τις πρώτες μεταβατικές διατάξεις, για να γραφτώ έπρεπε να κάνω κάποιες χιλιάδες ώρες πρακτική. Και μου στείλαν έναν κατάλογο με τους ψυχολόγους που ήταν πιστοποιημένοι για πρακτική. Και εγώ πήρα τους έναν προς έναν τηλέφωνο, όλους τους ψυχολόγους των κατάλογων και τους ερωτούσα: θέλω να έρθω να κάνω την πρακτική. Και μου απαντούσαν όλοι: μα δεν γίνεται, γιατί ναι, μας έχουν πιστοποιήσει ότι είμαστε ειδικοί για να κάνουν πρακτική κοντά μας αυτοί που χρειάζονται πρακτική, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί κανονισμοί για την πρακτική. Είμαι σίγουρη ότι μέχρι τώρα δεν έχουν ψηφιστεί. Που λες, το 2006 μου κοινοποιήθηκε εκείνη η απόφαση. Προσπάθησα να κάνω μάστερ στην Κύπρο, ακόμη τότε δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπάρχουν τώρα με τα προγράμματα μάστερ τα αναγνωρισμένα. Οπότε περίμενα να εγκριθούν οι κανονισμοί για την πρακτική, να κάνω την πρακτική. Δεν είχα θέμα να κάνω την πρακτική. Να μην σου τα πολύ λόγο, ουδέποτε ψηφίστηκαν οι κανονισμοί, επεράσαν πόσα χρόνια. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο, μου έλεγαν: μα δεν μπορείς να κάνεις την πρακτική, μα πρέπει να κάνεις πρακτική, μα δεν υπάρχουν κανονισμοί για την πρακτική. Οπότε το 2011 όταν ασχολήθηκα με την πολιτική, και μετά είχα μια εγκάθετη πτώση, και δηρεώς πεσούσες πάσαν εξηλεύεται, τότε σε κάποια φάση το ίδιο το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων απείλησε ότι θα με καταγγείλει στην αστυνομία ότι εργάζομαι χωρίς άδεια. Α, καλά. Ναι, οπότε πήγα εγώ στον αστυνομικό σταθμό και λέω τους παιδιά: να το. Έκανα αίτηση για άδεια,
Απαντήσαμε ότι για να μου δώσουν την άδεια πρέπει να κάνω πρακτική και δεν ψηφίσαν κανονισμούς για την πρακτική. Οπότε μου λέει η αστυνομία, κάναμε συμφωνία με το Συμβούλιο να μην σε καταγγείλουν και να ξανακαταθέσεις τα χαρτιά σου. Άρα τα κατέθεσα το 2012 για τρίτη φορά. Και τι μου απαντούν, αγάπη. Ότι δεν σε γράφω. Ότι δεν με γράφω, δεν δικαιώμαι να γραφτώ. Εγράψαμε μόνο στο Μητρό Πτυχίου Ψυχολόγο, γιατί εν τω μεταξύ άλλαζε και ο νόμος και έκανα δύο Μητρώα. Ενώ στην αρχή ήταν ένα Μητρώ. Το Μητρώ Επαγγελματιό Ψυχολόγο, μετά έκανα δύο Μητρώα. Το Μητρώ Πτυχίου Ψυχολόγων, αυτών που έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο, και το Μητρώ των Ειδικών Ψυχολόγων, εκείνων που έχουν ειδικότητα. Εντάξει. Ναι. Εγώ τότε, το 2012, άμεσα προέβηκα σε ένσταση. Η ένσταση μου δικάστηκε στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και την εκέρδισα το 2022. Αυτά είναι. Η οποία ένσταση αυτή έχει βγάλει την απόφαση του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων τότε, το 12 πότε ήταν, την έχει βγάλει άκυρη. Και αποφάσισα συνειδητά να μην ξανακαταθέσω τα χαρτιά μου για εγγραφή, γιατί πλέον δεν θέλω να βλέπω κόσμο στην Κύπρο. Και smear campaigns, ιστορίες για αγρίους, εξτρατείες, δυσφήμιση, αυτές τις μέρες άκουσα τα πάντα. Ότι υπάρχουν άτομα τα οποία λένε ότι σταμάτησα, αλλά έκλεισα το γραφείο στην Κύπρο γιατί ήμουν παράνομη. Ενώ είχα το γραφείο 20 χρόνια. Εντάξει. Σταμάτησα να δουλεύω στο γραφείο γιατί μεταπήδησα στην τηλεόραση και μετά σταμάτησα από την τηλεόραση γιατί ήθελα να μεταπηδήσω στο YouTube. Όχι γιατί εφοβήθηκα τον οποιονδήποτε μου έκανε ψυχολογικό πόλεμο ή διέδιδε για μένα ανοησίες. Αλλά γιατί ακολουθώ μια συγκεκριμένη πορεία, όπως και να έχει. Όλα αυτά τα χρόνια, ξέχασα να σου πω, το 2014 υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο ήταν υψηλά ιστάμενο, το οποίο επίσης δικαιούτουν να εγγραφεί ως ψυχολόγος με βάση τις μεταβατικές διατάξεις. Το οποίο είναι ένα πρόσωπο είχε τριετές πτυχίο και εργασιακή μπύρα. Ως εκ θαύματος ευρέθηκε μία μαυροσακούλα γεμάτη με τους παλιούς τους φακέλους. Ανοίχτηκαν οι παλιοί φάκελοι, όλα αυτά τα βάζα στα πρακτικά του Συμβουλίου Εγγραφής, το οποίο τα κατέβαζα σε PDF. Μετά σταματήσα να τα ανεβάζω γιατί λέει ότι συμφέρει. Πάει η Θεκλά Πετρίδου και τα κατεβάζει και μετά έχει στοιχεία. Η αίτηση για εκείνον το άτομο εξετάζεται και αδειοδοτείται και καλά έκαμε και αδειοδοτήσαν τη γυναίκα. Γιατί δικαιούτουν με βάση τις μεταβατικές διατάξεις. Εμένα όμως είπα μου, κοίταξε εσύ, επειδή έκαμε ξανά αίτηση και ξανά αίτηση, δικαιούσε να γραφτείς με βάση τις μεταβατικές. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Και άτομα τα οποία γυρίζουν και με συκοφαντούν ότι δεν είμαι ειδική ψυχολόγος και εκείνα γραφτήκα με μεταβατικές διατάξεις. Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Έτσι είχες ψεκάσει με Λουμινόλ γι' αυτό. Νομίζω ότι ψέκαζε ο παδικός με Λουμινόλ, γιατί από πολύ νεαρή, από το 1998, από τότε που άρχισα και να εργάζομαι ως ψυχολόγος, έβγαινα στην τηλεόραση και μιλούσα όπως μιλάω τώρα. Δηλαδή, χρησιμοποιούσα τις γνώσεις που είχα πάνω στην επιστήμη της ψυχολογίας, τις γνώσεις που είχα τότε, τις οποίες συνεχώς αναπτύσσω και τις χρησιμοποιούσα ώστε να μεταδώσω στον κόσμο που παρακολουθούσε τις εκπομπές γνώσεις, που η γνώση είναι δύναμη, να τους σπρώξω, να τους οθήσω ώστε να ενδιαφερθούν περισσότερο για την επιστήμη της ψυχολογίας και να αναζητήσουν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Αλλά φαίνεται ότι όταν δίνεις πληροφορίες στον κόσμο, κάποιοι άνθρωποι που θέλουν τον κόσμο να πληροφορεί τον και άρα να είναι και ό,τι επίπεδο υπηρεσιών για να προσφέρουν, να τους φέρουν εντάξει επειδή δεν έχουν γνώσεις, ενοχλούν. Ξέρεις πώς ήρθε η Πατριαρχία και είπε θέλουμε τις γυναίκες παρθένες. Ξέρεις γιατί. Εντάξει, αυτό ισχύει παντού όμως. Το ταμπού της παρθενίας ξέρεις γιατί. Γιατί. Πώς το λένε, επιβλήθηκε ή γιατί αποφασίστηκε. Γιατί. Για να μην έχει γυναίκα μέτρο σύγκρισης. Να μην έχει ξανά δει άντρα, να μην έχει ξανά δει ανδρικό σώμα, να μην έχει ξανά κάνει σεξ. Οπότε όποιον τη δώσουν να είναι τέλειος. Αυτά. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι κάποιοι ψεκάζονταν με Λουμινόλ όταν εγώ έβγαινα ως ψυχολόγος και μιλούσα στην τηλεόραση, γιατί σου λέει έχω μέτρο σύγκρισης ο κόσμος. Έχω δει μια ψυχολόγο να μιλάμε, αν εμείς δεν έχουμε παρόμοια ενσυναισθητική προσέγγιση, αν εμείς δεν έχουμε την ίδια διάθεση που έχει αυτή η ψυχολόγος να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί εγώ πάντα μου τις άποψεις, να μην εκμεταλλεύουμε σε καμία περίπτωση οικονομικά κανέναν άνθρωπο και ο στόχος μου ήταν με όσο το δυνατόν λιγότερες συνεδρίες να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά. Λοιπόν, και
σκέψου πόσα χρόνια πέρασαν κατά διωκόμενη αγάπη. Σκέψου ότι εγώ περνούσα τόσα χρόνια τον το πράγμα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να το περνούν για πιο λίγο καιρό, για μερικούς μήνες, για ένα-δύο χρόνια, έτσι πάλι να τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Σε αυτό λοιπόν, το απόσπασμα από το footage, από το βίντεο που γυρίσαμε με τον Πάνο, γιατί θα βάλω και ένα μικρό μετά, ακούσατε πάνω κάτω την ιστορία. Τώρα δεν είμαι ακριβώς σίγουρη αν η απόφαση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου ήταν το 22, το 23 ή το 21. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι όταν με ρώτησε ο δικηγόρος μου, θέλω να προχωρήσω, να καταθέσω ξανά τα χαρτιά μου για εγγραφή ή να προχωρήσω κάνοντας μηνύσεις, είπα όχι, φτάνει, κάνει. Ούτως ή άλλως εγώ πήρα την απόφαση μου να εργαστώ ως συγγραφέας και ως ψυχοεκπαιδεύτρια στο YouTube. Αυτό που μου αναγνωρίζουν ακόμη και οι εχθροί μου, ότι έχω ένα αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημιακό στον τομέα της ψυχολογίας και ότι είμαι πτυχίουχος ψυχολόγος, όπου η ψυχοεκπαίδευση και η συγγραφή εμπίπτουν ακόμη και σε αυτά τα περιορισμένα που με επιτρέπουν να κάνω, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, γιατί προσωπικά δεν ήθελα με τίποτα να εξακολουθήσω να βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία, να διαβάζω επιστολές, να δέχομαι απογοητεύσεις, να αγχώνομαι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Από την άλλη όμως, είναι αλήθεια ότι είναι μόνο ανθρώπινο να θέλεις να αποκατασταθεί το όνομά σου. Και αυτό που ρώτησε η φίλη στο ερώτημα της, αν για να ερεμήσεις νιώθεις την ανάγκη να αποκατασταθεί το όνομά σου μετά από εκστρατεία δυσφήμισης από νάρκισσο, ή από ναρκισσό στη δική μου περίπτωση, είναι και αυτό ναρκισσιστικό trait? Όχι, δεν είναι. Είναι μόνο ανθρώπινο. Είναι μόνο ανθρώπινο να θέλεις να βγεις, να βροντοφωνάξεις την αλήθεια σου. Να πεις ότι δεν είμαι αυτό το πρόσωπο που ζωγραφίζουμε τα πιο μελανά χρώματα πως είναι. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Το θέλεις αυτό και σε πνίγει αδικία. Σε πνίγει το δίκιο σου και λες γιατί να το πάθω όλο αυτό. Το γιατί νομίζω ότι το απαντήσαμε στην πορεία του βίντεο μαζί με τον Πάνο. Γιατί θεωρώ ότι πιο σημαντικό από το να αποκατασταθεί το όνομα μας στην κοινωνία, πιο σημαντικό είναι εμείς οι ίδιοι να πάρουμε τα πνευματικά μαθήματα και να καταλάβουμε γιατί βρεθήκαμε εξ αρχής σε αυτή τη θέση. Δεν λέω ότι τα θύματα ναρκισσιστικής κακοποίησης και τα θύματα εκστρατιών δυσφήμισης, smear campaign, φταίνε γιατί έχουν δεχθεί ναρκισσιστική κακοποίηση ή γιατί έχουν δεχθεί συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν φταίνε, αλλά είχαμε κάποιες αδυναμίες, κάποιες ευαλωτότητες, κάποιους φόβους, κάποια δικά μας κομπλεξιλίκια, κάποιες δικές μας δυσκολίες εσωτερικές, οι οποίες επέτρεψαν να βρουν χώρο οι κακοποιητές και να μας στοχοποιήσουν. Πάμε να δούμε πώς το είχαμε συζητήσει με τον Πάνο και στο διοικητικό. Στο παρελθόν εφέρθημαν. Το εφέρθημα είναι κυπριακό πολλά. Είναι και πελοποννησιακό. Το παρελθόν εφέρθημαν μαλακισμένα και τώρα πληρώνουμε τα συνέπειας. Αυτό είναι. Εγώ προσωπικά θα μπορούσα να στήσω πόδι και να επιμένω όταν τελείωσα το πτυχίο μου στη Θεσσαλονίκη να παραμείνω να κάνω και το μάστερ. Γιατί εγώ ήθελα να παραμείνω και οι γονείς μου, όχι, θα έρθεις στην Κύπρο και έχεις ευκαιρία να πας στην Αμερική μετά και μην τη χάσεις. Εγώ πρέπει να επιμένω. Ή όταν πήγα στην Αγγλία και είπα μου ότι you're overqualified for master's degree, and I don't give a penny that I'm overqualified, I will do it. Καταλαβες? Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, έκανα βλακίες στο παρελθόν. Ένε πήρα την κατάσταση στα χέρια μου. Άκουγα τι μου έλεγε η μάμα μου, άκουγα τι μου έλεγε ο παπάς μου, άκουγα τι μου έλεγε ο άντρας μου τότε. Και να τα τώρα. Εντάξει, οπότε όλα αυτά που πληρώνω, δεν τα πληρώνω μόνο επειδή είμαι μία ψυχολόγος που λέω την αλήθεια και ενοχλώ το κατεστημένο. Τα πληρώνω γιατί έχω αυτό το κενό. Τα πληρώνω γιατί έπρεπε να γραφτώ με τις μεταβατικές διατάξεις. Ενώ αν με άκουε η μάνα, ή μάλλον αν την έσυρνα τη μάνα μου έξω από το σπίτι και να της πω φύγε κόρη μου και εγώ να κάνω το μεταπτυχιακό μου τότε. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι στο διαμέρισμα, μιλάω το τσατιστά μου με το κοπελούδι μου, μπορούσα καλύτερα να κάτσω δύο χρόνια να το κάνω το μάστερ. Ναι.
Και πήγαν ήφεραν και εκείνη και ο πατέρας μου και ήφεραν κόσμο να αγοράσει τα έπιπλα, να νοικιάσουν το διαμέρισμα και να μας φέρουν στην Κύπρο, να μάνα μας. Μήπως εμείς φταίμε πιο πολύ τελικά με τα βασίλια. Εγώ φταίω, αφού μου γραμμένοι. Πρέπει να βρούμε και τι, ναι. Τι βαρύνει πιο πολύ τελικά. Νομίζω ότι, αν εγώ ήμουν επαναστάτρια τότε και λένε πολλά λύσκορη μου, να έρθεις εσύ τώρα να μου πεις σαν είμαι μόλις επήρα το πτυχίο μου, σαν είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχω το βρέφος μου, θυλάζω το κάμνο, αλλά το σπίτι μου δίπλα από το πανεπιστήμιο, ο πατέρας του τότε ήταν άεργος. Οπότε ήταν να μπορεί να τον προσέχει να παίρνω στα μαθήματα. Εδώ με την κοιλιά στο στόμα έβγαλα το τέταρτο έτος και έβγαλα τόσα μαθήματα. Μήπως γινόμαστε επαναστάτες εκεί που μας παίρνει περισσότερο. Είμαι βλαμμένη τότε. Νομίζω ναι. Ναι, μα είναι και θέμα ηλικία όμω, ρε πάνω. Και θέμα ηλικία, δηλαδή. Ανεξαρτήτω ηλικία. Ναι. Οριμάσαμε τώρα. Δηλαδή, τώρα συγκρίνουμε τον εαυτό μα στα 20, και στα 22, και στα 25, και στα 30, τώρα είμαστε 50, δεν έχει νόημα. Ναι. Αλλά με βοηθά να αποκτώ μια αίσθηση ασφάλεια ότι δεν θα ξαναπάθω τέτοιε ζημιέ επειδή τώρα δεν κάνω πλέον μαλακίε. Καταλαβέ. Φταίς κύριε για όσα τραβάς. Φταίς κυρία μου για όσα τραβάς. Φταίνε και οι άλλοι. Εννοείται ότι υπάρχουν κακοήθεις άνθρωποι οι οποίοι θα ψάξουν να βρουν το κενό, να βρουν την ευαισθησία σου, να βρουν την ευαλωτότητα σου, να σε πολεμήσουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αν εσύ, μιλούμε τώρα για δική μου περίπτωση, αν εσύ διεκδικούσες τα δικαιώματα σου και ήσουν εντάξει, δεν θα μπορούσαν να σου το κάνουν το πράγμα. Πάνω με ευθύνες για τις πράξεις μας. Shit happens. Ούτε οι πρώτοι είμαστε, ούτε οι τελευταίοι δυστυχώς. Δηλαδή, μακάρι να ήμασταν οι τελευταίοι, να μην τα λοιπόν ήταν άλλοι άνθρωποι. Και τα καλά νέα είναι ότι εάν κάνεις τη σκληρή δουλειά με τον εαυτό σου, την πνευματική, τότε είσαι οχυρωμένος για να μην βλάπτεσαι στο ελάχιστο, ούτε στο μικρό σου το νυχάκι. Όπως δεν σε φτάνουν στο μικρό σου το νυχάκι τα τσογλανάκια, έτσι και στο μικρό σου νυχάκι να μην μπορούν να σε πειράξουν τα τσογλανάκια. Yes. Ενώ άμα νιώθεις μειονεκτικά και ντροπή και νιώθεις άσχημα για εκείνο που σου συμβαίνει και ντρέπεσαι να το πεις και ντρέπεσαι να το μοιραστείς, σε βρίσκουν ευάλωτον και σε τρώνε από πάνω. Yeah. Ενώ if you own it, άμα να λες, εγώ σήμερα είμαι ευθαρσός στην υπόθεση μου με το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων και τον κατάλογο των ειδικών ψυχολόγων, είπα την ευθαρσός. Ναι, και ποτέ δεν έκρυψα το γεγονός ότι δεν έκανα μάστερ όταν τελείωσα σπουδές μου. Προσπάθησα να κάνω κάποια μάστερ μετά, βαργήμενα τα από τώρα, αλλά δεν το κρύβω. Ότι δικαιούμουν να εγγραφώ με τις μεταβατικές διατάξεις και δεν με γράψαν. Άντε να μην αρκέψω τώρα. Άντε να μην τα πάρω! Φτάνει κανεί. Φτάνει κανεί! Έσω του, καθένα έσω του. Άντε! Επειδή άλλοι δεν λέει ότι είναι δουλευκός ψυχολόγος, γιατί μου επιτρέπει το σεψ. Άντε όλα, αγκόρι μου και σου. Κάτσε, κάνε τη, watch your own house. Άντε, παρέτα μας. Άκου ήρθε, έσω μας να μας βάλει φωθκέ, τσεθκέ. Ε, δε βρίασα ρε κουμπαρέα. Είχα ξεχάσει, ξέρεις, εγώ ζούσα στον κόσμο και είχα ξεχάσει την κακία των συναδέλφων. Την είχα ξεχάσει, δεν είναι όλοι οι συναδέλφοι έτσι. Είχε εξαιρετικούς συναδέλφους, γι' αυτό σας λέω, προσέχετε σε ποιο ψυχολόγο θα πάτε. Μην επιλέγετε ψυχολόγους ναρκισιστές. Ναι, υπάρχουν και ψυχολόγια ψυχολόγητοι και ψυχολόγοι ναρκισιστές και μπορείτε να καταλάβετε με βάση την ψυχοεκπαίδευση μου τόσο συστηματικά κάνουμε εδώ αν ένα νέο πρόσωπο που γνωρίζετε είναι τοξικό ή όχι. Μακριά από τους τοξικούς, κανεί. Jamais. Jamais. Jamais τον jamais. Όχι. Γεια σας. Yeah. Βλέπετε πως η ανάμνηση και ο αναλογισμός της μεγάλων διαστάσεως smear campaign που έχω δεχθεί για πάνω από μία δεκαετία με αναστατώνει και μόνο στην ενθύμηση. Άρα, πάμε πίσω στο αρχικό ερώτημα. Η ανάγκη να αποκαταστήσουμε το όνομα μας μετά από την ναρκισσιστική κακοποίηση και μετά από την εκστρατεία δυσφήμισης, πόσο μάλλον όταν η εκστρατεία δυσφήμισης συνεχίζεται, είναι ναρκισσιστικό χαρακτηριστικό? Όχι. Είναι μόνο ανθρώπινο να θέλεις να φανερωθεί το δίκιο σου. Να θέλεις να βροντοφωνάξεις. Είμαι θύμα. Δεν είμαι ο κακός άνθρωπος που με παρουσιάζουν πως είμαι. Όμως, χρειάζεται στη ζωή μας, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, να κάνουμε μια αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Τι είναι πιο σημαντικό για μένα? Πιο σημαντικό για μένα είναι να αποδείξω ότι έχω συκοφαντηθεί,
πιο σημαντικό για μένα είναι να καθαρίσω το όνομά μου ή πιο σημαντικό για μένα είναι να ζω σε ηρεμία, γαλήνη, να έχω ψυχική ευδαιμονία και να είμαι καλά με τον εαυτό μου και να περιβάλλομαι από ανθρώπους με σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση, από ανθρώπους ολόκληρους πνευματικά. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιους επαγγελματικούς χώρους μπορεί να χρειαστεί να μπούμε σε μια διαδικασία να καθαρίσουμε το όνομά μας. Δεν το έχω αποκρύψει ότι για χρόνια μάζευα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία με έχουν βοηθήσει ούτως ώστε να αποδειχθεί στο ουσιαστικό επίπεδο, στο νομικό και στο δικαστικό, ότι είμαι εντάξει. Τώρα, όσον αφορά στο επίπεδο του τι θα πει ο κόσμος ή ποιοι θα σπεύσουν με βίκο αότα να ακούσουν συκοφαντίες και να τις βάλουν μέσα τους, να τις ενδοβάλουν και να τις πιστέψουν και μετά να αρχίσουν να τις ανεμίζουν, αυτό λέει πολλά πράγματα για εκείνους και όχι για μένα. Από τη στιγμή που και στη σελίδα μου εδώ στο YouTube γράφω με πάσα ρεαλιστικότητα και ακρίβεια τα προσόντα μου και στην ιστοσελίδα, δεν έχω κρύψει κάτι, δεν έχω ισχυριστεί ποτέ ότι είμαι το ένα ή ότι είμαι το άλλο. Λέω ακριβώς αυτό που είμαι. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφοίτησα από τον τομέα κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας, έχω εκπονήσει διπλωματική εργασία για να πάρω το πτυχίο μου, επίσης έχω κάνει πρακτική εξάσκηση στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Είναι αλήθεια μου. Και επίσης, ενώ δικαιούμουν να εγγραφώ με βάση τις μεταβατικές διατάξεις, παρανόμως δεν εγγράφτηκα. Ή από αμέλεια αυτών που όφυλαν να εφαρμόσουν τον νόμο, δεν εγγράφηκα. Αυτά είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποιος ο οποίος παρακολουθεί το κανάλι ή διαβάζει τα βιβλία μου ή παρακολουθεί τη δουλειά μου σκέφτεται ότι αυτή η γυναίκα δεν ξέρει τι της γίνεται, αυτή η γυναίκα δεν έχει μια βαθιά ουσιαστική γνώση της επιστήμης της ψυχολογίας, αυτή η γυναίκα δεν έχει ψυχολογική σκέψη, αυτή η γυναίκα δεν είναι ένα πρόσωπο κατάλληλο να μας ψυχοεκπαιδεύσει, ακόμη και αν είχα 5 masters και ένα διδακτορικό και ένα μεταδιδακτορικό όπως έχει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, πάλι θα έλεγαν για μένα τα χειρότερα. Οπότε, πόση σημασία έχει να καθαρίσουμε το όνομά μας? Οι άνθρωποι που είναι πραγματικά καλοδιάθετοι, οι άνθρωποι που είναι πραγματικά καλοπροαίρετοι και που αξίζει να είναι μέσα στη ζωή μας, δεν θα μπουν στη διαδικασία να εγκολποθούν τις όποιες αηδίες λέει για μας οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρα πως είναι τοξικός. Ένας άνθρωπος που κάνει smear campaign, όταν πάει να κατηγορήσει έναν συνάνθρωπο του σε κάποιον άλλο, αυτός που ακούει την κατηγορία, αν είναι ένας άνθρωπος με ηγέστηλ προσωπικότητας που πραγματικά αγαπά, εκτιμά και σέβεται τον κατηγορούμενο, θα του πει τι είναι αυτά που λες. Γιατί τα λες αυτά πίσω από την πλάτη του? Γιατί δεν τα λες τον ίδιο? Γιατί κατηγορείς έναν άνθρωπο? Αυτό θα γίνει. Οπότε, εν κατακλείδη, εγώ προσωπικά έχει πολλά χρόνια που έχω πάρει την απόφαση, τη συνειδητή απόφαση, την πνευματική απόφαση, ότι δεν με ενδιαφέρει τι γνώμη έχουν για μένα άνθρωποι οι οποίοι δεν θα επέλεγα ποτέ να είναι κοντά μου, να είναι δίπλα μου. Γι' αυτό με τόσο μεγάλη ευκολία βάζω σε απόκρυψη προφίλ και λογαριασμούς εδώ στο YouTube, οι οποίοι γράφουν εξυπνακίστικα σχόλια, σχόλια νέκιν κάτω από το κανάλι. Γι' αυτό με τόση ευκολία και από τη συμμετοχή ακόμη είπα σε πρόσωπα να φύγουν επειδή είχαν τοξική συμπεριφορά. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος όλος. Δεν με ενδιαφέρει όλος ο κόσμος να λέει «Μα τι καλή γυναίκα, μα τι καλή ψυχολόγος, μπράβο, μπράβο, μπράβο». Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να νιώθω μέσα μου καλά. Και για να νιώθω μέσα μου καλά, το να αναμασώ τα τραύματα μου και το να πηγαίνω να εξηγώ στον καθένα ξεχωριστά, ξέρεις, κατηγορούμε αδίκως, ξέρεις, αυτό που λένε πως έκανα δεν το έκανα ή ξέρεις, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Αυτό δεν θα με βοηθήσει εμένα να είμαι καλά. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι αν δεν μας επηρεάζει άμεσα η συκοφαντική δυσφήμιση ώστε να χάσουμε την εργασία μας για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε για να καθαρίσουμε το όνομά μας. Η όποια smear campaign, η όποια συκοφαντική εκστρατεία, η εκστρατεία δυσφήμισης εξαπολύουν εναντίον μας τοξικοί άνθρωποι, θα βρει ευήκο αότα μόνο σε άλλους fellow τοξικούς. Και έτσι να καθαρίζει λίγο ο τόπος και να βλέπουμε ότι όμοιος ομοίο
Πρέπει να πελάζει. Αι, πελάζει είναι το ρητό. Πρέπει να πελάζει. Οι όμοιοι με τους όμοιους. Αυτοί που κατηγορούν τους άλλους να πάνε να κάνουν στενή παρέα, να γίνουν παρεάκια με αυτούς οι οποίοι ευχαρίστως ακούν κατηγορίες και τις εγκολπώνονται. Αυτοί οι οποίοι έχουν μια ακεραιότητα, μια εντιμότητα και μια ανθρωπιά, έναν ανθρωπισμό, οι οποίοι θα είναι σκεπτικιστές όταν ακούν κατηγορίες από άλλους. Εγώ προσωπικά, αν έρθει κάποιος να μου κατηγορήσει έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζω και αγαπώ, δεν θα καθίσω να καταπιώ αμάσιτα αυτά που θα μου πει. Θα το αμφισβητήσω, θα πω γιατί μου τα λες αυτά, ποια είναι τα κίνητρα σου, πώς μπορώ εγώ να γνωρίζω ότι αυτό που λες ισχύει, πώς μπορώ εγώ να γνωρίζω ότι αυτό δεν το κάνεις επίτηδες για να βλάψεις έναν άνθρωπο που αγαπώ. Πρέπει να οριμάσουμε επιτέλους και να φύγουμε από την παιδιάστικη νοοτροπία ότι όλοι πρέπει να μας αποδέχονται, όλοι πρέπει να μας αγαπούν και ότι καλός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι καθολικά αποδεκτός. Όχι. Καλός άνθρωπος είναι αυτός που είναι έντιμος, τίμιος, ειλικρινής και ο οποίος κοιτάζει τη δουλειά του, κοιτάζει το σπίτι του και δεν ασχολείται με άλλους ανθρώπους, είτε για να τους κατηγορήσει, είτε για να τους δυσφημίσει, είτε για να τους συκοφαντήσει, είτε για να τους κάνει ζημιά. Αυτός είναι ο καλός άνθρωπος. Και ένας αυθεντικά καλός άνθρωπος δεν γίνεται να είναι αρεστός από όλο το κοινωνικό σύνολο, γιατί δυστυχώς το κοινωνικό σύνολο έχει πολλών ειδών ανθρώπους μέσα και ζούμε σε μια εποχή που ο ναρκισισμός είναι έκδηλος και έντονος, δυστυχώς, σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Στέλνω την αγάπη μου, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εάν κάποιοι από εσάς που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο νιώσετε άσχημα για τον εαυτό σας, επειδή μπορεί να έχετε επιθυμίες εκδίκησης των ανθρώπων που σας έχουν αδικήσει ή επειδή δεν έχετε ησυχάσει ακόμη, επειδή δεν έχει αποκατασταθεί το όνομά σας, μην νιώθετε άσχημα για τον εαυτό σας. Δεν είναι καλή ιδέα να επαναθυματοποιούμε τα θύματα ναρκισσιστικής κακοποίησης. Αυτές οι προτάσεις που λέω εδώ πέρα είναι προτάσεις για σκέψη, προτάσεις για υλοποίηση στο μέλλον, στο πλαίσιο μιας πνευματικής ανάπτυξης. Είναι μόνο ανθρώπινο, είναι μόνο φυσιολογικό να μας πονάει αδικία, να τα παίρνουμε στο κρανίο όπως τα πήρα εγώ στο βίντεο και να αναστατωνόμαστε όταν αδικούμαστε. Στέλνω την αγάπη μου σε όλες τις καλές ψυχές, σε όλες τις αγνές και ακέραιες ψυχές οι οποίες πραγματικά διψούν να ωφεληθούν και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Χαίρομαι που έχω την ευλογία και το προνόμιο να είμαι εδώ μαζί σας. Και τώρα που το σκέφτομαι, εάν δεν μου γινόταν όλο αυτό το mobbing, ίσως να ήμουν κάπου σε ένα γραφείο και να είχα την ευκαιρία να μιλάω μόνο με 3-4 ανθρώπους τη μέρα. Ενώ τώρα έχω την ευκαιρία να απευθύνομαι στο ευρύ κοινό. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, πατήστε like, πατήστε κανένα subscribe και να είστε εδώ καθημερινά, γιατί η καθημερινή ψυχοεκπαίδευση, η εντατική ψυχοεκπαίδευση ωφελεί στο να έχουμε μια καλύτερη ζωή, πιο αυθεντική, πιο ήρεμη, ευδαίμονα ζωή. Σας αγαπώ.